Με ανακούφιση αλλά και προβληματισμό υποδέχτηκαν οι Έλληνες την είδηση για την επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές. Ευρωθρίλερ στη Σύνοδο Κορυφής, η Γερμανία ξαναδιαλύει την Ευρώπη. Ολονύχτια αγωνία για τη συμφωνία ήταν μόνο μερικοί από τους τίτλους των σημερινών εφημερίδων. Πιστεύω για άλλη μια φορά ότι οι Γερμανοί, ίσως είναι η τρίτη φορά στη νεότερη ιστορία, ότι δείξανε πάλι όταν είναι σε θέση ισχύως τι σοβαρά πλήγματα κάνουν στην Ένωση της Ευρώπης. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα γεφυρωθεί το χάσμα το οποίο δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή μεταξύ της Νότιας Ευρώπης και των Γερμανών. Τα νερά είναι χαρτογράφητα. Γι' αυτό και κάνουμε τόσες υποχωρήσεις. Αλλιώς θα έπρεπε να έχουμε φύγει. Επειδή δεν ξέρουμε πού θα πάμε, μπορούμε να δεχτούμε κάποια πράγματα. Όχι όμως όλα. Περιμένω με μεγάλη αγωνία αυτή τη συμφωνία. Η στάση της Γερμανίας δεν μας εξέπληξε, γιατί η Γερμανία είναι μια πολύ σκληρή χώρα, βαδίζει με κανόνες. Το σπίτι της το κοίταξε, γι' αυτό και έχει μια πολύ καλή οικονομία. Με αγωνία παρακολούθησαν οι Έλληνες το ολονύκτιο θρίλερ των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες. Οι απόψεις των περισσότερων συγκλίνουν στο ότι διαμορφώνεται μια σκληρή πραγματικότητα την ώρα που ξεκινά ένας νέος αγώνας δρόμου στο εσωτερικό για την ομοθέτηση συγκεκριμένων προαπαιτούμενων μέσα σε ένα ασφικτικό χρονικό πλαίσιο. Από την Αθήνα για το Euronews, Νικολέτα Κρητικού.